70-66, 2 και 15 πριν το τέλος, σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι θα κάνουμε πολύ καιρό να ξεχάσουμε. Βασίλη Χατζηδάκη. Ο Ανδρέα Τρικέρη ζήτησε από τους παίκτες να συνεχίσουμε το ίδιο δυνατά στην άμυνα και στην επίθεση, συνεργασία Σπανούλη μπορούσε. Η ελληνική ομάδα έχει κάνει μια εντυπωσιακή τέταρτη περίοδο. Στο διάστημα αυτό έχει πετύχει 18 πόντους, έχει δεχθεί 9, προηγείται με 4. Στο παρκέ Σπανούλης, Καϊμακόγλου, Μπουρούση, Ζήσης και μπράμος για την ελληνική ομάδα. Ο Μουδρού για τον Γκασόλ. Θα βγάλει αυτός για τον Καλδερόν που επέστρεψε. Αυτό σουτάρει για 3. Ο Ρούμπιο χάνει τρίτο συνεχόμενο σουτ την μπάλα για την εθνική μας από την προσπάθεια του Γκασόλ, όπως δείχνει ο Ρίζικ. Η ελληνική ομάδα είναι στο συν 4. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Εδώ η τελευταία φάση. Ο Καλδερόν δεν βρίσκει το στόχο. Ευτυχώς εδώ περνάει χωρίς συνέπειες η αβλεψία στο blackout πάνω στο Ρίκι Ρούμπιο. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα με το Σπανούλι. Βγαίνει μακριά από το ισπανικό καλάθι ο Μπουρούσης. Ο Σπανούλης τώρα. 100 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Σπανούλης, ο Καϊμακόγλου με τον Γκασόλ. Να τον παίξει στα πόδια πρέπει. Έτσι κάνει. Ο Καϊμακόγλου επωφελείται της ταχύτητάς του. 72-66. Μεγάλο παλικαρίσιο καλάθι από τον Κώστα Καϊμακόγλου. Η ελληνική ομάδα, μία άμυνα που είχε δεχθεί 53 πόντους μέχρι σήμερα κατά μέσο όρο, τις έχει σκοράρει 72. Οι δε Ισπανοί δεν έχουν πετύχει ποτέ 66 μέχρι σήμερα. Πέτυχαν 69 μόνο με τη Σλοβενία. Ο Ρίκη προσπαθεί να παίξει pick and roll. Καλή άμυνα από τον Μπουρούση. Τέταρτο φάουλ από τον Μπουρούση. Πέμπτο ομαδικό. Ο Γκασόλ θα πάει στις βολές. Αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια δεν σταματιέται αλλιώς. Ο τεράστιος Μαρκ Γκασόλ και σε σωματικά προσόντα αλλά και σε μπασκετική εμπειρία, σε μπασκετική ικανότητα και σε προσφορά σε αυτή την ισπανική ομάδα απόντων του Μίροτιτς, του Ιμπάκα και του αδερφού του, του Πάου Γκασόλ, αλλά και του Ρέγγες που εγκατέλειψε πια στην ηλικία που είναι την εθνική ομάδα. 72-66 για την εθνική μας. Πρώτη βολή από τον Γκασόλ. Έξι στις 7 βολές από τον Μαρκ Γκασόλ. 72-67. Και τώρα 68. Η ελληνική ομάδα προφανώς και θα πιεστεί τώρα από τους Ισπανούς. Time out ζητάει ο Τρινκέρι. Να έχει την οργάνωση του παιχνιδιού για την ελληνική ομάδα όπως πάντα στο σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο όταν ήταν στο παρκέ τον Ρούμπιο. Το screen που θα πάρει από τον Μπουρούση. Δύο παίχτες τώρα πάνω στους Σπανούλοι. Ο Μπράμος θα σουτάρει για 3. Ναι! 75-68 μαχαιριά! Στην καρδιά των Ισπανών στους 7 ακριβώς ένα λεπτό πριν το τέλος. Time out από τον Ορέγκα. Επαναφορά για τους Ισπανούς. Κοντό σχήμα για την ελληνική ομάδα με τον Παπα-Νικολάου στη θέση του Μπουρούση. Ο Καϊμακόγλου έχει πάει στον Γκασόλ, αλλά οι στόχοι της ελληνικής άμυνας είναι άλλοι. Ο Ρίκη που κόβει την τρίπλα. Όπως βλέπετε ο Μπράμος με τον Γκασόλ εκεί που είναι ουσιαστικά κίνδυνος. Ξεκινάει την ενέργεια. Καλή άμυνα. 10 δευτερόλεπτα. Ο Καλτερόν προσπαθεί να διεισδύσει. Α, εκεί πήγε πίσω ο Παπα-Νικολάου αντί να κλείσει το διάδρομο. 75 για την Ελλάδα, 70 για την Ισπανία. Απομένουν 40 δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον Ρίκη. Στέλνει τον Βασίλη Σπανούλη στις βολές. Βεβαίως τώρα και οι δύο ομάδες παίζουν περισσότερο με τον χρόνο παρά με τον αντίπαλό τους. Βασίλη. Ο Αντρέα Τρικέρη ζήτησε προηγουμένως από τους παίκτες του δυνατά στην άμυνα να μην αφήσουν ελεύθερο τρίποντο. Γι' αυτό βρήκε την ευκαιρία ο Καλδερόν και μπήκε με στο καλάθι με διείσδυση. Γι' αυτό και έβγαλε τον Μπουρούση και παίζει με περισσότερους περιφερειακούς. Ουσιαστικά το μόνο τεσάρι στην ομάδα είναι ο Καϊμακόγλου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι περιφερειακοί και αυτός είναι ο στόχος. Ο Σπανούλης στις βολές. Για να δούμε. Ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας μέχρι στιγμής έχει 3 στις 6. Τώρα 4 στις 7, αλλά τώρα είναι που χρειάζεται Ολύμπια ψυχραιμία, όπως πριν λίγο με τον Γιάννη Μπουρούση. 76-70, είμαστε δύο σουτ μακριά από τους Ισπανούς, 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. 77-70 από τον Βασίλη Σπανούλη που στην κρίσιμη στιγμή βρίσκει τον στόχο. Όχι τρίποντο. Ο Ρούμπιο, ο Ρούντι για τον Μουμπρού θα σουτάρει για 3. Η μπάλα στο ελληνικό καλάθι. 77-73 αλλαγή και όχι time out για την εθνική ομάδα με τον Παπα-Νικολάου στον πάγκο και τον Μπουρούση να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μουμπρού που είναι πραγματικός δολοφόνος.
και βέβαια έχει τεράστια εμπειρία και ψυχραιμία για να τον κάνει αυτό. Ο Μπράμος επαναφέρει, ο Σπανούλης και πάλι ο Μπράμος, θα περάσουμε τη σέντρα. Ο Μπράμος για τον Καϊμακόγλου, παίζουμε με το χρόνο τώρα. Η μπάλα στο Σπανούλη, για να δούμε. Φάουλα από τον Μουβρουκίλη, σαν πολύτιμα δευτερόλεπτα. 23 και 3 για το τέλος, 77-73 για την ελληνική ομάδα. Το φάουλα από τον Μουβρού, έχουμε αλλαγή. Για τον Τρινκέρι, ο Παπανικολάου θα περάσει στο παιχνίδι για την άμυνα στην θέση του Μπουρούση. Ο Σπανούλης στις βολές. Έχω την αίσθηση ότι αν τα καταφέρει τώρα ο Βασίλης Σπανούλης, πολύ δύσκολα οι Ισπανοί θα πρέπει να ελπίζουν σε ένα θαύμα για να μπορέσουν να ανατρέψουν το σκορ. 77-73. 78-73. Ο Σπανούλης έχει 19. Για να δούμε. '79-83 η ελληνική ομάδα και πάλι δύο σουτ με ολύμπια ψυχραιμία. Ο Ρίκη που τρέχει, ο Σπανούλης αμήνεται σωστά. Η μπάλα και πάλι στο Μουμπρού που πετάει για τρεις. Η μπάλα κυλά εκτός τέρα, 13 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η ελληνική ομάδα στο σύν 6 και με κατοχή. Και έχουμε αλλαγή με τον Μπουρούση σωστά να περνάει στη θέση του Παπα-Νικολάου, γιατί θέλουμε στήριγμα, αυτό που λέμε σκαλοπάτι, για να περάσει η μπάλα από τα χέρια του ψηλού στην επίθεση της ελληνικής ομάδας. Ο Μπράμος, ο Σπανούλης με τον Κασόλ, περνάει τη σέντρα. Η μπάλα στα χέρια του της ελληνικής ομάδος, θα κλέψει ο Μουμπρού 6 δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον Ζήση, δεν κάνουμε φάουλ εκεί, αφήνουμε το χρόνο να τρέξει. 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, 79-73 και έχουμε βολές για την ισπανική ομάδα από το τέταρτο φάουλ του Νίκου Ζήση. Παιχνίδι για γερά νεύρα, για μεγάλη καρδιά. Η ελληνική ομάδα αγκαλιάζει ένα μικρό θαύμα μετά από όσα πέρασε το τελευταίο πενθήμερο. Ο Ρούμπιο στην πρώτη βολή, 79-74. Η ελληνική ομάδα κρατάει την νίκη στα χέρια της με μια έξυπνη επαναφορά στα 6 δευτερόλεπτα που απομένουν. Απέχει ένα τρίποντο και ένα ζητάει μάλλον το Τρινκέρι, μικρόφωνο στην Αθήνα. Και η μπάλα να καταλήξει στο Σπανούλη για να πάει στο 1-1. Μία σωστή επαναφορά είναι το μισό παιχνίδι. Ο Μπουρούσης που θα κερδίσει την μπάλα. Ο Καϊμακόγλου, ο Μπράμος, καλενύχτα. Η ελληνική ομάδα μετά από 11 χρόνια κερδίζει τους Ισπανούς και αναγεννάται από τις τάχτες της. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μία φράση του Γιάννη Ιωαννίδη. Οι Έλληνες παίχτες δείχνουν τα αυγά τους σήμερα μετά από ένα τραγικό πενθήμερο. Μετά από δύο ήττες, μία με την Ιταλία αναπάντεχη και μία από την Φιλανδία ταπεινωτική, κερδίζουν τους Ισπανούς 79-75. Είναι που έχεις γίνει πια λατρεία.